Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να βρούμε τον κύριο Δημήτρη Καμένο, τον ανεξάρτητο βουλευτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Για να δούμε. Όσο μπορεί να είναι για όλους μας και καλή επιτυχία σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμένο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φυσικά από τις καρατομήσεις, την κατάσταση Τόσκα. Γίναν πολλά μέσα σε λίγες μέρες, αλλά καθυστερημένα κατά πολλούς. Ναι, έγιναν καθυστερημένα. Βεβαίως το είχαμε προβλέψει ότι θα γίνουν καρατομήσεις, διότι αν δεν γίνουν σε αυτή την περίπτωση καρατομήσεις στελεχών αυτού του επίπεδου, είναι λογικό και αυτονόητο την ευθύνη να τη φέρει εις όλων και εις ολόκληρων ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Οπότε πρέπει κάποια σκαλοπάτια κάτω να αλλάξουν ηγεσίες πυροσβεστικής αστυνομίας, όπως είπε ο κ. Τόσκας, καθυστερημένα βέβαια, και του κ. Καπάκη και τη κ. Δούρου θα συμπληρώσω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν εξετέλεσαν ορθά τον ξενοκράτη. Έθεσαν σε κίνδυνο αθώες ζωές ανθρώπων. Χάσαμε 90-91, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα δυστυχώς θρυνούμε θύματα. Οπότε πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που έχει η κυρία Δούρου και ο κύριος Καπάκης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επειδή είπατε για την και να μας αυστηρεί σε αυτό, δεν πρέπει να τους συγχωρήσουμε. Υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι αρκετό αυτό που έγινε? Αρκετό δεν είναι. Αν λάβουμε υπόψη τις δηλώσεις, συγγνώμη, του αρχηγού της πυροσβεστικής. Ότι η χώρα είναι ανοχήρωτη. Όταν ο αρχηγός της πυροσβεστικής σου λέει ότι η χώρα είναι ανοχήρωτη, πρέπει να οχυρώσουμε όλη την κυβέρνηση κάπου εμείς, οι υπόλοιποι, οι πολίτες. Δεν μιλώ σαν πολιτικός. Ανησυχώ σαν πολίτης. Όταν ο ίδιος ο αρχηγός της πυροσβεστικής λέει, σε δεύτερη δήλωσή του, ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι μια υπηρεσία στα χαρτιά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα και τα 3-3,5 χρόνια που κυβερνά ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και ήμουν και εγώ στην κυβέρνηση, που δεν τα ξέραμε αυτά τα ζητήματα. Όπως και οι προηγούμενοι. Κύριε Καμένο, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Δεν τα ξέρατε αυτά τα ζητήματα και ήταν ακριβώς το επόμενο ερώτημα. Ναι, ναι. Μόνο σας. Δεν τα γνωρίζαμε. Ότι έχετε υπάρξει ναι, βεβαίως. Αυτή τη κυβέρνηση και βεβαίως, πρόσφατα. Βεβαίως. Δεν είναι λίγο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ανατριχιαστικό τόσα χρόνια μετά? Εσείς βέβαια έχετε φύγει το τελευταίο διάστημα. Δεν αποποιούμε ευθυνών. Δεν αποποιούμε καθόλου ευθυνών. Δεν γνωρίζαμε πράγματα. Εγώ δεν ήμουν στα οικονομικά και στην ανάπτυξη και στην ενέργεια. Δεν είχα αντικείμενο πολιτική προστασία και Υπουργείο Εσωτερικών. Άλλοι συνάδελφοι το είχαν για να ξέρουν νομοσχέδια ή να έχει γίνει συζήτηση φορέων κάποια στιγμή στη Βουλή. Δεν ήμουν ενήμερος και κοιμόμουν ήσυχος. Σαν πολίτης το λέω. Ότι λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η δικαιολογία η οποία ακούστηκε από πολλά κυβερνητικά στελέχη ότι είχε πέσει όλο το βάρος στα οικονομικά, στο γεγονός ότι έπρεπε να βγει η χώρα από το μνημόνιο και ότι αμελήθηκαν τα ζητήματα αυτά. Και εδώ θα βάλω και τον παράγοντα κλιματική. Αλλαγή, γιατί ξαφνικά ακούμε για την κλιματική αλλαγή. Ναι, δεν είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει να κάνει με άλλα ζητήματα, όπως είναι η μετανάστευση, και είναι άλλη κουβέντα που θα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή όταν έρθει η ώρα. Έχει να κάνει σχετικά, αλλά δεν είναι αυτό. Όταν γιατί αυτό προβάλλει. Είτε γίνεται μπρισμός, είτε γίνεται από τσιγάρο. Λέει ο κ. Τσελίκας εδώ πέρα, είδατε τα σκουπίδια. Πετάει ένα τσιγάρο. Έχει σήμερα πάλι 6 μποφόρ, φουντώνει και φεύγει με στα σπίτια. Τι κάνει? Να σα πω, εγώ πήγα και στο Βουτζά και στο Μάτι, δεν λειτουργούσαν οι κρουνοί. Ένας κρονός λειτουργούσε σε όλο το μάτι. Ρωτάω τους εθελοντές δασοπυροσβέστες. Λέω, παιδιά, γιατί λειτουργεί ένας κρονός και πώς το είδε? Ήρθε ένα βιτίο από το Δήμο Παπάγου να φορτώσει και του λένε, δεν έχει εδώ. Τον στέλνουν πολύ μακριά. Διότι όταν πέφτει το ρεύμα, δεν λειτουργούν οι κρουνοί. Προσέξτε τώρα, αποκάλυψη. Ναι, αυτό έχει ναι, μα δεν γίνεται με τον να το κάτι διάρκεια. Σε μια πυρκαγιά, το πρώτο που πέφτει το ρεύμα, καίγονται οι πυλώνες της ΔΕΗ. Άρα δεν έχει νερό. Τι να την κάνω την πολιτική προστασία? Υπάρχει, χρειάζεται κοινή λογική. Εγώ θα πω όχι, εδώ. Την πολιτική προστασία τη χρειάζεται, καταλαβαίνετε. Χρειαζόμαστε βέβαια, με την έννοια. Αλλά όταν η ΕΙΔΑ. Και έμπρακτα, με σχέδια, ρωτάω, με ετοιμότητα. Μπορούμε να βάλουμε. Προσέξτε, κύριε Παράγωγε, κάνετε εσείς καλά ρεπορτάζ, εξαιρετικό. Ψάξτε αυτό που σας λέω. Να βάλουμε γεννήτριες. Λέω, αφού δεν έχει ρεύμα, να βάλουμε γεννήτρες να λειτουργήσουν οι κρουνοί. Αυτές τις ωραίες ιδέες που μας λέτε και δεν το προσωποποιούμε σε εσάς. Αυτές οι συζητήσεις δεν είχαν γίνει ποτέ. Ήταν βέβαιο δηλαδή ότι απλά κυλούσε το πράγμα ως είχε. Δυστυχώς δεν έχει γίνει. Και η ΔΑΠ, που είναι υπεύθυνη για τους κρουνούς και τα νερά, δεν έχει προβλέψει το δίκτυο να είναι συνδεδεμένο παράλληλα, να το πω έτσι τεχνικά, έτσι ώστε αν βάλεις μία γεννήτρια να λειτουργούν 5 κρουνοί. Θέλεις μία γεννήτρια για έναν κρουνό. Μάλιστα, λοιπόν. Δηλαδή είναι απίστευτο. Όλα αυτά και να πω ότι φταίει όμως και η κρίση. Δεν γίνεται. Τι εννοείται? Και να πω τώρα και το άλλο. Δεν γίνεται να μην έχουμε μέσα. Δεν γίνεται να μας κάνει και ασύρματα. Και όπως λένε, βεβαίως. Και όχι μόνο. Όλα αυτά πιανού ήταν ευθύνη? Του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Σαφώς ήταν ευθύνη. Έπρεπε να μοιραστούν τα κονδύλια. Αλλά λέω πάλι, σε μια εποχή λιτότητας, αν δεν έχεις ασφαλή τον πολίτη, θα καταστραφείς σαν χώρα. Ο πολίτης πρέπει να φαίνεται ασφαλής. Είτε στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στη γειτονιά του, είτε σε μια φυσική καταστροφή. Στη Μάνδρα 23 νεκροί, κυρία Αδούρου τίποτα. Κανένα έργο, δημοπαρτημένα τα πάντα. 100 νεκροί σχεδόν, φτάνουμε τώρα 91 από τις φωτιές, πάλι δεν αναλαμβάνει ευθύνη κανένας, ούτε κυρία Αδούρου, ούτε ο κύριος Καπάκης, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και οι υλικοτεχνικές υποδομές.
Όλα αυτά είναι λάθη τα οποία πρέπει να τα δούμε και πιθανόν να είναι και ποινικά. Διότι θα το πω ευθέως. Δεν γίνεται να έχω κονδύλια να χαλάω για να κάνω ταξίδια και να μην έχω κονδύλια να φτιάξω τις ασυρμάτους. Δεν γίνεται να έχω ασυντήρητα αυτοκίνητα ή καναντέρ. Έχει έρθει ο κύριος Καμένος, μας είχε φέρει και του έχω κάνει και μια ερώτηση του συνονόματο και του πρώην Προέδρου μου, ότι είχε δώσει 29 πτυτικά μέσα σε μια ερώτηση που έγινε στη Βουλή τον Ιούνιο. Την επόμενη που έγινε η φωτιά της Κινέτας, μας έδωσε 9. Είχε δώσει 29. Προφανώς είχε λάθος πληροφόρηση και ο ίδιος. Δεν κατηγορώ τον ίδιο, έχω κάνει μια ερώτηση. Που λέτε είναι πάλι. Έρχεται στη Βουλή επίσημα, λέει: έχω 29 μέσα. Όλα επίσημο με τη σφραγίδα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Και τελικά 9. Και μένει η Βουλή ήρεμο ότι έχω 29. Και έχω λιγότερα από 6 μαζί με 2 Σινούκ. Καταλαβαίνετε τι πες. Εγώ το κατανοώ και λέω ότι πρέπει να αναδιανύμουμε τις ευθύνες. Όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν. Διότι σκοτώθηκε κόσμος. Και επειδή έρχεται χειμώνας, θα έχουμε πάλι βροχές. Τα βουνά ξεγυμνώθηκαν. Όταν ξεγυμνώνονται τα βουνά από τις φωτιές, δεν συγκρατείται το νερό. Στο ίδιο πλαίσιο. Αυτά τα οποία υποτίθεται ότι έρχονται τώρα. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Περιμένουμε σήμερα να δούμε τις πρώτες θυροκολλήσεις. Σε ακίνητα τα οποία είναι εξόφθαλμα αυθαίρετα, όπως είχαν αναφέρει οι υπουργοί στην σχετική συνέντευξη τύπου. Είναι κοροϊδία. Είναι 60 ακίνητα τα οποία έχουν τελεσιδικήσει εδώ και 5, 10, 15 χρόνια. Αυτά γιατί δεν πήγανε στο μάτι με περισσότερο θράσος. Έπεσαν νωρίτερα, ούτως ή άλλως, θα σας ρωτήσω. Ας το δει η εκτελεστική εξουσία. Όταν βγαίνουν Επειδή ήσασταν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν μπορώ να ξέρω και τα δικαστικά. Σε μία, όχι τα δικαστικά. Με την έννοια ότι αυθαίρετα υπήρχαν και όταν αναλάβατε έκανα την διακυβέρνηση. Διάβασα και έβλεπα και τα ρεπορτάζ τα δικά σας. Εάν κρυθεί ένα ακίνητο κατά ταφιστάεω, μπορεί να περάσουν 8 έως 15 χρόνια μέχρι να τελεσιδικήσει. Αφού τελεσιδικήσει. Έτσι είναι το νομικό σύστημα της Ελλάδος. 8-15. Εφόσον τελεσιδικήσει, τότε μπορεί να μην γκρεμιστεί ποτέ. Αυτά που θα γκρεμίσουν τώρα έχουν τελεσιδικήσει. Μάντρες και 2-3 αυθαίρετα εδώ και 5-6-7 χρόνια. Προσέξτε. Συν τα χρόνια για να τελεσιδικήσουν. Φταίει το κράτος. Φταίνε οι ρυθμοί. Φταίει και η πολιτική ευθύνη. Γιατί επιλέγεις όμως μια νέα κυβέρνηση για να αλλάξει με θράσος, αυτούς τους ρυθμούς και τα λάθη του κράτους. Με πολιτικού εμπριστή. Στους χαροκαμένους και λες ότι φταίνε τα αυθαίρετα. Να το ξαναπώ. Είσαι πολιτικός εμπριστής. Φταίνε εσείς και τα αυθαίρετα και οι νεκροί. Αφού φταίνε τα αυθαίρετα, γιατί δεν γκρεμίζετε, κύριοι της κυβέρνησης, στο μάτι. Γιατί? Και μου χρειάζεται αυτά που είναι 10-15 χρόνια πριν σε όλη την Ελλάδα. Και καλά θα κάνετε. Μα εκείνη την ώρα, γιατί κατηγορείτε τους αυθαιρετούχους πιθανόν. Που έμαθα ότι είναι 153 στο τέλος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Έμαθα από το δικό μου ρεπορτάζ. Τις έρευνες που έκανα και στην περιοχή, από τα χιλιάδες που λένε 153-157 αυτά που είναι όντως χωρίς άδεια. Ναι. Λέω, στάχτη στα μάτια, προπαγάνδα ότι γκρεμίζω, διότι φταίνουν τα αυθαίρετα, γκρεμίζω στη Χαλκιδική, γκρεμίζω στην Κρήτη σε ένα νησί, δεν γκρεμίζω στο μάτι που κάνει ο κόσμος. Προσέξτε τώρα την προπαγάνδα που γίνεται. Το γκρεμίζω μένει στον άλλον. Το αυθαίρετο. Αλλά το αυθαίρετο που πιθανόν έκαψε έναν άνθρωπο, που προφανώς δεν τον έκαψε, αλλά μπορεί να φταίνε άλλοι παράγοντες, θα το ερευνήσει. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Αυτό δεν το καίω στο μάτι, δεν τον γκρεμίζω. Άρα τι κάνω. Καλά, υποτίθεται ότι θα ξεκινήσουν εκλογές. Κοροϊδεύω τον κόσμο. Προσέξτε, έχουμε εκλογές. Εσείς πιστεύετε ότι θα γκρεμίσουν 2.500 αυθαίρετα στο μάτι, ή ένα, ή πέντε, όχι. Δεν νομίζω ότι το πιστεύω. Άρα, αν έχουμε νερά από το βουνό, από την Καλλιτεχνούπολη, που δεν θα συγκρατώνται πλέον στο βουνό, εφόσον έχει περάσει πυρκαγιά, ή τύχη χτυπάω ξύλο μια άλλη πυρκαγιά, ποιο θα σώσει τον κόσμο. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε θα έχει δοθεί η απάντηση. Οι αλλαγές που έχουν γίνει τώρα είναι και αυτές κομματικές ή έχουν γίνει, θεωρείτε, και με βάση την ουσία. Δεν γνωρίζω. Ελπίζω και εύχομαι οι νέοι αρχηγοί να είναι ικανοί να καταλάβουν τα λάθη των προηγουμένων, να μην χαϊδέψουν τα αυτιά κανενός υπουργού, κανενός πρωθυπουργού, να είναι αυστηροί, διότι είναι αυτοί που θα έχουν στο τέλος την ποινική ευθύνη. Και δεν είναι μόνο πολιτική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη που ανέλαβε ο πρωθυπουργός σε μια ωραία ομπρέλα. Να καλύψεις τους δικούς σου πολιτικούς. Θα πρέπει να έχει ουσία, βέβαια, έτσι. Πετάς όμως στην άκρη, να μην τον πω τη λέξη που λένε στο καφενείο, του βγάζεις στην άκρη τους αρχηγούς της πυροσβεστικής, το Γενική Γραμματεία και τους άλλους. Αυτοί μπορεί να έχουν και ποινικές ευθύνες και να πάνε και στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα δεν πάει ο πολιτικός. Δεν πάει ο πολιτικός προϊστάμενος. Δεν πειράζει. Δεν πάει ο πολιτικός προϊστάμενος. Δεν έχει ευθύνη ο πολιτικός προϊστάμενος όταν 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια δεν έχει ελέγξει τα πτυτικά μέσα, τις συντηρήσεις, λοιπόν, του καναντέρ και τον πυροσβεστικό. Κύριε Καμένε, για να το δούμε λοιπόν τώρα. Αυτή τη στιγμή η εικόνα έχει ως εξής. Πάμε σε έναν ανασχηματισμό, από ό,τι φαίνεται και λέει το ρεπορτάζ, ο οποίος θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιοι άλλοι θεωρείτε ότι τρίζει η καρέκλα τους και πότε βλέπετε τις εκλογές, στο βαθμό που μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα γίνουν τώρα ή ότι είναι ένα πολύ κακό χρονικό σημείο για την κυβέρνηση και απομακρύνεται κουβέντα. Με τον ανασχηματισμό είναι αυστηρά προνόμια του Πρωθυπουργού, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Κατά τα γνωστά. Φαίνεται ότι θα γίνει μια αλλαγή με νέα πρόσωπα, αυτό διαβάζουμε και στα ρεπορτάζ, αυτό είχα ακούσει κι εγώ.
Φαντάζομαι κάποια υπουργεία θα γίνει και μια κυκλική κίνηση εναλλαγή υπουργών και θα μπουν κάποια νέα πρόσωπα. Εκλογές. Εκλογές. Τώρα νομίζω τον αυτή η κυβέρνηση θα τραβήξει όσο μακριά μπορεί τις εκλογές, άσχετα με το αν θα έχουμε το κόψιμο των συντάξεων την 1η-1η του 2019 και άσχετο με το αν ο κύριος Ζάφη περάσει στο τέλος του μήνα του Σεπτεμβρίου το δημοψήφισμα και κυρώσει τη σύμβαση στη Βουλή, τη συμφωνία για τα Σκόπια. Οπότε έχουμε πλέον την ονομασία της Μακεδονίας και θα έρθει στην Ελλάδα για κύρωση από την Ελληνική Βουλή. Δηλαδή αυτά τα δύο γεγονότα, συντάξεις και Σκοπιανό, θεωρώ ότι δεν θα κάνουν την κυβέρνηση να πάει σε εκλογές. Είναι εκ του περισσού οι πολιτικοί τσαμπουκάδες του κ. Καμένου θα ρίξουν την κυβέρνηση κτλ. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης. Ο κ. Κοτζίας έχει πει και 151 και 130 και το περνάω και χωρίς Σανέλ. Έχουν γίνει συνεννόησεις. Άρα θα πρέπει το κράτος να λειτουργήσει και να μην έχουμε μακρά προεκλογική περίοδο. Διότι δεν έχουμε περιθώρια. Εσείς γνωρίζετε και οικονομικά αρκετά καλά. Καλά. 20 του μηνός βγαίνουμε, 21 από τη δανειακή σχέση εξάρτησης μεν, αλλά κάποια κεφάλαια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τρύπες, ελλείμματα ή αποπληρωμή ομολόγων, ναι, τα οποία λήγουν. Πλέον είμαστε μόνοι μας σε 20 μέρες από σήμερα, λιγότερο 18-15. Και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι μια μακρά προεκλογική περίοδος θα φέρει ανάποδα στην οικονομία, θα φέρει προβλήματα και στα πλεονάσματα και στο ταμείο και στο ισοζύγιο. Και πιθανόν να χρειαστούμε χρήματα και δεν θα τα έχουμε. Μέσα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, εσείς θα έχετε προετοιμάσει την δική σας επόμενη μέρα, ναι, τι θα περιλαμβάνει μέχρι αυτή. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είμαστε πλήρως έτοιμοι με την ανακοίνωση και θα έχουμε και στην ΔΕΘ παρουσία επίσημη με ανακοινώσεις, με πρόγραμμα και συνέντευξη τύπου. Και κανονικά, εντελώς, λοιπόν, επίσημα, κανονικά συμμετοχή στις επόμενες εκλογές, οπότε για αυτές θα γίνουν. Και στις ευρωεκλογές υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και από Έλληνες του απόδημου ελληνισμού, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, πιστεύουν σε εμάς. Εμείς πιστεύουμε στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε. Έχουμε μια κυβερνησιμότητα και γνωρίζουμε τα πράγματα, τι έχει πάει λάθος και τα δικά μας τα λάθη, έτσι, όχι μόνο των άλλων. Τι δεν μπορέσαμε να κάνουμε, να το φτιάξουμε σε αυτή τη δύσμηρη πατρίδα και να βοηθήσουμε το ελληνικό έθνος να πάει. Και ανοιχτή σε συνεργασία με ποιον, όταν τελικά βγει το αποτέλεσμα από την κάλπη, οποιοδήποτε και αν είναι το πρώτο κόμμα. Εμείς δεν πάμε τώρα να συζητήσουμε. Κοιτάξτε, θα είναι δύσκολο σίγουρα να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δείξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν σέβεται τις αρχές τις οποίες έχουμε εμείς. Εμείς δεν γνωρίζαμε στην αρχή και σαν εξάρτητη έννοια, να σας το πω και μια εκμυστήρευση έτσι εκβαθέων, ότι υπήρχε μια συναλλαγή, αν θέλετε, πολιτική, το να ισχύσει αυτή τόσο βαριά για εμάς τους ΑΝΕΛ αριστερή ατζέντα. Κουφοντίνες, σχολεία, θράκι, δηλαδή, όλα αυτά. Μα δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μπήκαμε μέσα για να δουλέψουμε. Εγώ μπήκα στα οικονομικά και από την πρώτη μέρα έκανα εισηγήσεις, προϋπολογισμούς. Δηλαδή μπήκα να δουλέψω. Δεν ασχολήθηκα με όλα αυτά. Μετά από δύο χρόνια άρχισε να ξετυλίγεται η αριστερή ατζέντα, η οποία για μένα είναι επικίνδυνη. Προχθές παρέτησαν και τους μουφτίδες στη Θράκη. Θα έχουμε προβλήματα στη Θράκη. Θα έχουμε προβλήματα. Το λέω και θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Η εκλογή των μουφτίδων από τους Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης, οι οποίοι παίρνουν γραμμή από τον Ερντογάν, θα δημιουργήσει τεράστιο πολιτικό ζήτημα στη Θράκη. Επίσης, το αλβανικό είναι ανοιχτό, δημιουργούν ζητήματα. Το Υπουργείο Παιδείας έχει πάρα πολλά ζητήματα να λύσει με τα σχολικά βιβλία. Έχω κάνει και ένα άρθρο, έχω στυλιτεύσει την κατάσταση. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι κυβέρνηση η οποία να διορθώσει όλα τα λάθη και τις παραλήψεις που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ΑΝΕΛ δεν κυβέρνησαν πρακτικά. Αυτό μόνο που λέτε. Η κυβέρνηση γινόταν από το ΣΥΡΙΖΑ, ο έλεγχος γινόταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα ήσασταν την κυβερνητική εταιρεία, του στηρίξατε σαφώς, στα πάντα. Εκτός δηλαδή από 2-3 κοινωνικά. Τα οικονομικά έπρεπε να τα στηρίξουμε το 2015 για λόγους οποίους αν έχουμε χρόνο μπορώ να τους αναλύσω τώρα. Έλεγαν 54 δις ομόλογα, οπότε αν δεν έβγες 54 δις για τα επόμενα 3 χρόνια, mm-hmm, θα είχαμε χροκοπεί. Αυτό το ξέρανε και από την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έτυχε σε εμάς να πάρουμε τότε τα 86 δις με πολύ καλούς όρους δανεισμού για να γλιτώσουμε τότε την άταχτη χρεοκοπία. Αλλά από εκεί και πέρα, το μείγμα των πολιτικών άλλες φορές ήταν σωστό, άλλες φορές ήταν λάθος. Δηλαδή, η υπέρ με τη φορολογία ή το ταξικό πρόσημο στη φορολογία ήταν πράγματα τα οποία εμείς και εγώ διαφώνησα σε πάρα πολλά ζητήματα, όπως επίσης προς τα μοιράσεις. Ωστόσο, προσφέρατε την στήριξή σας σε πράγματα, ναι, τα οποία κάποιος δεν τα περίμενε καταρχήν. Κυρίως στον προϋπολογισμό. Γιατί έπρεπε να βγει ο προϋπολογισμός για να πηγαίνουμε στην επόμενη ημέρα για να περάσουμε τις αξιολογίες για να έρθουμε στο σήμερα. Διότι όποιος και να είναι κυβέρνηση την επόμενη ημέρα πλέον, είναι μια Ελλάδα στο ξέφωτο.
Ελπίζω και εύχομαι, ξαναλέω, να μην έχουμε μακρά προεκλογική περίοδο, μακρά περίοδο παροχών αβεβαιότητας για την οικονομία και για τους επενδυτές και για τους Έλληνες και για την τσέπη του κάθε νοικοκυριού, διότι αυτό θα φάει πίσω την οικονομία. Δεν θα έχει σημασία ποιος θα αναλάβει μετά, ο Δημήτρης, η Μάιρα ή οποιοδήποτε. Διότι θα αναλάβει όχι την καυτή πατάτα που λέμε, μια πατάτα οικονομίας η οποία δεν θα βγαίνει. Και θα πρέπει να κάνει άλλα μέτρα και να πάρει δύσκολα μέτρα, όντας μόνο στο ξέφωτο, χωρίς να έχει στήριξη του ESM, ούτε εύκολο δανεισμό από τις αγορές, γιατί πλέον όπως βλέπουμε είναι περίπου στο 4% το δεκαετές ομόλογο το ελληνικό, άρα είναι ακόμα ακριβό. Κύριε Καμένη, οπότε δεν έχουμε ακόμα φθηνό χρήμα. Προηγουμένως, βγαίνοντας από το οικονομικό πεδίο, που είναι και η ειδικότητά σας, βέβαια, θίξατε προηγουμένως όμως το ζήτημα της αριστερής ατζέντα, την οποία τη βλέπουμε να αναπτύσσεται πλήρως και ναι. Πάλι με το θέμα Κουφοντίνα, όπως έγινε τώρα. Καταρχάς, ναι. Πώς θεωρείτε ότι χρονικά είναι κάτι τυχαίο, σηματοδοτεί κάτι άλλο, επιδιώκει το κάτι. Στα 3,5 χρόνια. Που έτυχε να είμαι στην κυβέρνηση 3 χρόνια και δεν άκουσε ένα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει ποινικά ή με δήλωσή του τις δολοφονίες του κ. Κουφοντίνα. 11 φορές ισόβια για 11 δολοφονίες. Έχω ακούσει βεβαίως από 2 συναδέλφους, τον κύριο Μπαλαούρα και έναν άλλον, δεν θυμάμαι, να λένε ότι ήταν καλά παιδιά, είχαν πολιτικά κίνητρα κτλ. Δηλαδή είχαμε μέχρι και συγχωροχάρτη στη Βουλή για τους ιδεχθείς δολοφόνους. Θέλω να πω εδώ ότι μέσω νεκρών και πυρκαγιών. Έγιναν 2 πολύ άσχημα πράγματα για μένα. Ένα ήταν η Θράκη, η παρέτηση, η βία των 2 μουφτίδων που είναι διορισμένοι από το κράτος, και ο δεύτερο είναι η μεταγωγή του κ. Κουφοντίνα στις αγροτικές φυλακές, όπου είδα ένα ρεπορτάζ σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω πώς είναι οι αγροτικές φυλακές, αλλά τις είδα. Είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Δεν φυλάσσονται όπως πρέπει. Δηλαδή, ένας δολοφόνος τρομοκράτης. Με 11 δολοφονίες στην πλάτη του, ο οποίος δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια, γιατί λέει: εγώ αυτό πίστευα και αυτό έκανα. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να λέει. Να τον στέλνεις σε φυλακές light, με περίφραξη που έχουν τα χωράφια, και να κτίσει την ποινή του σε μισό χρόνο, δηλαδή κάθε μέρα να μετράει διπλή για να αποφυλακιστεί πιθανόν και νωρίτερα, και να δημιουργούμε και διπλωματικό επεισόδιο με όλα τα κράτη τα οποία έχουν χάσει, έχουν δολοφονηθεί αξιωματικοί του ή πολίτες του από τον κύριο Κουφοντίνα. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό? Αυτή η ατζέντα δεν βοηθά την πατρίδα. Είναι αντεθνική. Δεν είναι υπέρ του έθνους, δεν είναι υπέρ της Ελλάδος διπλωματικά και εντείνει και το αίσθημα της ανασφάλειας στον πολίτη. Δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, διότι πηγαίνει μαζί με τον Κουφοντίνα, πηγαίνουν και Ρουβίκονες. Δεν τους βάζω στο ίδιο επίπεδο. Αλλά βλέπεις την ατιμορρησία, βλέπεις ότι ο μπαίνει με τη Βαριοπούλα, σπάει, βάφει κρατικό κτίριο, πρεσβεία, δόη, γιατρό, ιδιώτη, οποιονδήποτε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό υπήρχε ο κύριος Τόσκας στο Θόκο, συνέβησαν τα πάντα. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Και ο Σκουλέτης. Ένα λεπτό. Τη διοίκηση του Υπουργείου Προπό την αναλαμβάνει και ο Σκουλέτης. Δεν την είχε πριν, είχε το πορτφόλιο, το χαρτοφυλάκιο και ο Στόχο. Εδώ και ο Σκουρλέτη. Δεν νομίζω ότι ο Σκουρλέτη θα φέρει διαφορετικά. Τι διαφορετικό θα κάνει ο Σκουρλέτη? Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν βρεθεί. Συγγνώμη, υπουργό, για να αντικαταστεί τον κύριο Τόσκα. Ξαναλέω. Ο πολίτη αισθάνεται μια ανασφάλεια. Είστε σαφεί. Οι Ρουβίκονε μπαίνουν για πλημέλημα δυστυχώ μία μέρα εξακρίβωση στοιχείων και βγαίνουν την επόμενη και δεν για να προλάβουμε, επειδή και ο χρόνο μα πιέζει. Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μείνει πίσω στην ατζέντα. Δυστυχώ, επειδή πραγματικά μετρούσαμε όλου αυτού του νεκρού και εξακολουθούμε να του μετρούμε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και άλλοι. Τίθεται πλέον ζήτημα στα στρατιωτικά νοσοκομεία κτλ. Υπάρχουν δύο παιδιά τα οποία. Και αδήλωτοι. Πέραν τούτων. Υπάρχουν δύο παιδιά τα οποία παραμένουν στι τουρκικέ φυλακέ. Αυτοί οι δύο στρατιωτικοί. Είναι ένα θέμα το οποίο το ανοίγαμε διάπλατα φυσικά με την επιθυμία να μην ξεχαστεί. Δεν έχει ξεχαστεί. Σαφώς. Αλλά πώ θεωρείτε, από εδώ και πέρα, τελειώσανε και οι εκλογέ. Τελείω έχει ανεβεί πλέον να διαβεσβείται ο Σουλτάνο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Από εδώ και στο εξή, τι μπορεί να γίνει? Απορρίπτεται το ένα έτοιμο αποφυλάκηση πίσω από το άλλο. Η κατάσταση έκτακτη ανάγκη στην Τουρκία και επίσημα και νομικά, νομίζω, πρέπει να περάσει και από τη Βουλή, έτσι ώστε να χαλαρώσουν λίγο τα μέτρα σε σχέση με όποιου συλλαμβάνονται για οποιοδήποτε λόγο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνει η δίκη γρήγορα και να απαγγελθούν οι κατηγορίες. Θα συμφωνήσω εν μέρη στο να γίνει η δίκη, διότι δεν γίνεται διαφορετικά να πα σε ένα διεθνές δικαστήριο να διεκδικήσει κάτι. Διότι όταν σέρνεται μια κατάσταση χωρίς κατηγορίες. Οι άνθρωποι είναι πάνω από 6 μήνες. Έχουν υψηλό ηθικό, οι οικογένειές τους βασανίζονται, αλλά γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα. Πρέπει να αποδοθούν οι κατηγορίες, όποιες και αν είναι αυτές. Η αποκάλυψη που έγινε στο σταθμό σας, ότι δεν έχουν πάει Έλληνες τεχνοκράτες να δουν τα κινητά από τον κύριο Κουβέλη, είναι εγκληματική. Είναι ένα ψεύδος προς τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών και προς τους Έλληνες πολίτες, οι οποίες οικογένειες, επειδή μιλούσα μαζί τους, δεν το λέω έτσι. Ναι, ναι. Κάθε
τόσο είχα μια επικοινωνία να του σταθώ και να δω αν οι άνθρωποι είναι καλά. Και μου λέγανε, τι έγινε με τα κινητά, γιατί αυτό του λέγανε και οι δικηγόροι, 2 μήνες πριν που είχαμε μιλήσει. Ήταν η ανησυχία του. Τι βρήκαν, μήπως βρήκαν κάτι, τι έγινε με τα κινητά, είναι η δική μας. Και εμείς λέγαμε, ναι, έχουν πάει οι δικοί μας τεχνικοί, ορισμένοι από το Υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με τους Τούρκους, κοιτούν τα κινητά και τα ελέγχουν. Η αποκάλυψη ότι δεν πήγανε οι Έλληνες τεχνικοί είναι εγκληματική αδιαφορία και αμέλεια και ψεύδος και προσβολή προς τις οικογένειες. Δεν γίνεται να αφήσουμε τους Τούρκους μόνους τους, να μην έχουμε πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιον διεθνή παρατηρητή, να πιέσουμε διπλωματικά να είναι Έλληνας τεχνοκράτης, μηχανικός υπολογιστών ή κινητών, να ελέγξει τα κινητά. Αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πει η άλλη πλευρά. Στο κατηγορητήριο. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Που ήσασταν κοντά μας. Εννοείται ότι είναι ένα θέμα το οποίο πάλι θα έρθει στην επιφάνεια και θα το παρακολουθήσουμε. Καλό κουράγιο στις οικογένειες και είμαστε δίπλα τους και λίγη υπομονή ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω μέχρι το Αύγουστο-Σεπτέμβριο πρέπει, έτσι όπως ακούω και εγώ, να απαγγελθούν οι κατηγορίες για να μπούμε σε ένα. Σε έναν χάρτη, σε έναν δρόμο. Και να παλέψουμε όλοι μαζί για να απελευθερωθούν τα παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Καμένη.